www.discovergreece.ru. Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, με παρέα την Ελλάδα, θα συνεχίσουμε και αυτή τη βδομάδα το διπορικό μας στην Πρέβεζα. Ο νομός της Πρέβεζας μας αποκάλυψε έναν τόπο λαμπρής ιστορίας, όπου το παρελθόν αναβιώνει σε μοναδικές αρχαιολογικές τοποθεσίες, μισογκρεμισμένα κάστρα και θρυλικά ποτάμια. Η πρωτεύουσα του νομού, η Πρέβεζα, προφυλαγμένη στην είσοδο του Αμβρακικού, απολαμβάνει τη γαλήνη του, ενώ η θάλασσα που την αγκαλιάζει την γεμίζει με χιλιάδες χρώματα και θαλασσινή αλμύρα. Από την Πρέβεζα στο Νεκρομαντίο και από τα στενά του Αχαίροντα ως την Κασόπη ήταν ένα πέρασμα μέσα από τα μονοπάτια της ιστορίας, διατρέχοντας παράλληλα ένα μικρό παράδεισο φυσικής έμπνευσης. We'll be right back.
Ας αρχίσουμε με την εξερεύνηση της υπηρώτικης ακτογραμμής από την Πρέβεζα ως την Πάργα και ας περιπλανηθούμε στις δυτικές ακτές της που βρέχονται από το διάφανο Ιόνιο Πέλαγος. Οι παραλίες της Πρέβεζας εκτείνονται σε μήκος 60 περίπου χιλιομέτρων. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε οργανωμένες παραλίες και σε άλλες μικρότερες που προσφέρουν απλόχερα την αίσθηση της γαλήνης και τη φυσική ομορφιά του θαλασσινού τοπίου. Μικροί στενοί κόλποι, αμμουδιές με βράχια, παραλίες με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και ψηλή άμμο εναλλάσσονται αρμονικά με πεύκα που βρέχουν τις ρίζες τους στη θάλασσα. Παραλίες πεντακάθαρες, λαμπερές και οργανωμένες, είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους καλοκαιρινούς επισκέπτες με αυτοκίνητο, με σκάφος, με αντίσκηνο, ακόμη και με τροχόσπιτο. Της θάλασσας την απολαμβάνουν όλο το καλοκαίρι και δεν την εγκαταλείπουν παρά με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και οργανωμένα κάμπινγκ λειτουργούν σε όλο το μήκος της τεράστιας ακτής, η οποία στο σύνολό της αντιπροσωπεύει ένα από τα σημαντικά παραθεριστικά κέντρα του Ιουνίου. Να που φτάσαμε στην Πάργα. Χτισμένη αμφιθεατρικά, απλωμένη κάτω από τη σκιά του μουσιονικού κάστρου, ξεδιπλώνεται πανέμορφη σαν το πορτρέτο μιας ντελικά της αρχόντισσας. We'll be right back.
Τα μικρά καταπράσινα νησάκια, η γαλάζια θάλασσα που απλώνεται στα πανέμορφα κρογιάλια και τα στενά δρομάκια της χαρίζουν μια νησιώτικη γοητεία και πραγματικά κάνουν την Πάργα μοναδική. Ανηφορίζοντας ο επισκέπτης στα γραφικά σοκάκια ανάμεσα στα χαμηλά σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τις ασβεστομένες αυλές και τις ευωδιές του γιασεμιού, σίγουρα του έρχεται στο νου ο στίχος του γνωστού δημοτικού τραγουδιού. Ας τη σπαργαστώ όν ανηφορώ κανέλα και γαρυφαλό. Προκειμένου ένας χώρος που σφίζει από ζωή και κίνηση. Πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφενεία βρίσκονται κατά μήκος της για να εξυπηρετήσουν τους πολυάριθμους επισκέπτες. Ένα από τα στολίδια της Πάργας είναι το νησάκι της Παναγιάς που προκαλεί τους επισκέπτες να κολυμπήσουν και να θαυμάσουν την όμορφη πόλη από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η ομορφιά της Πάργας ξεδιπλώνεται σε κάθε βήμα. Αξίζει να περπατήσετε μέχρι το επιβλητικό κάστρο που βρίσκεται στην άκρη της πόλης. Χτισμένο πάνω σε μικρό λόφο από τους Ενετούς, χρησιμεύεται για την οχύρωση της πόλης. Το τοπίο ταξιδεύει τον επισκέπτη σε άλλη εποχή, μέχρι να φτάσει στο ψηλότερο σημείο, όπου από εκεί μπορεί να απολαύσει μια καταπληκτική θέα προς την πόλη, το λιμάνι και το Ιόνιο Πέλαγος. Από ψηλά η Πάργα φαντάζει πανέμορφη, λες και φτιάχτηκε για να τη φωτογραφίζουμε, ζουμάροντας το πευκόφυτο νησάκι της Παναγιάς και στις κοντινές γαλαζοπράσινες παραλίες της.
μεγάλο προτέρημα της Πάργας είναι οι παραλίες της, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη και τελικά καταφέρνουν να μαγεύουν όλο το καλοκαίρι τους χιλιάδες επισκέπτες της. Σε ύψωμα που δεσπόζει βόρεια της Πάργας, ανάμεσα στην Ανθούσα και στην Αγιά, στέκεται ένα ογκώδες και επιβλητικό φρούριο. Είναι το φρούριο που έκτισε ο Αλή Πασάς για να επιτηρεί την Πάργα. Το κάστρο κατασκευάστηκε το 1814 υπό την επίβλεψη Ιταλού μηχανικού. Το σχήμα του είναι πολυγωνικό. Τα ψηλά του τείχη, ο μεγάλος πύργος και τα πυροβόλα ήταν σχεδιασμένα για να του παρέχουν αποτελεσματική άμυνα. Στο εσωτερικό υπάρχει θολωτός περιφερειακός διάδρομος και στον μεγάλο πύργο διατηρούνται εσωτερικές καμάρες και τόξα. Επιφάνεια του κάστρου σώζονται τα πυροβόλα του οχυρού, που είχαν αγγλική και ρωσική προέλευση. Το κάστρο διατηρείται ακόμη και σήμερα σε καλή κατάσταση, ενώ η θέα που χαρίζει στον επισκέπτη είναι ανεπανάληπτη. Η Αγιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Πάργας. Χτισμένη αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο 400 μέτρων, φημίζεται για τις ταβέρνες και τα καφενεδάκια της, αλλά και τη μοναδική θέα προς το κάστρο και το Ιόνιο. Αφήνοντας την Πάργα, θα πάμε προς τα ορεινά, με επόμενο προορισμό μας, το χωριό Θεσπρωτικό. Παλαιότερη ονομασία του Θεσπρωτικού ήταν Λέλοβα.
Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία τη Λαμποβίτισσα. Στο αναπαλαιωμένο κτίριο του χωριού στεγάζεται ο αγροτικός γυναικείος συνεταιρισμός του Θεσπρωτικού που παρασκευάζει παραδοσιακά προϊόντα. Καλώς ήρθατε στο Θεσπρωτικό. Βρισκόμαστε στον αγροτικό γυναικείο συνεταιρισμό Θεσπρωτικού. Φτιάχνουμε παραδοσιακά γλυκά, τραχανά, χυλοπίτες, γλυκά ταψού, μαρμελάδες και λιγέρι. Σας περιμένουμε όποτε έρθετε στο Θεσπρωτικό να περάσετε, να δοκιμάσετε τα γλυκά μας. Η περιοχή διαθέτει επίσης αξιόλογα μνημεία. Στη θέση Καστρή υπάρχει ο ομώνυμος αρχαιολογικός χώρος, η αρχαία Βατία, η οποία ήταν αποικία των αρχαίων Ηλίων. Κοντά του σώζεται η παλαιοχριστιανική εκκλησία της Παναγίας του Καστριού. Στο Ριζοβούνι συναντήσαμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, χτισμένη από το 1856. Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας σε μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά? Το Discover Greece είναι εδώ και σας ανοίγει την πόρτα στην αγορά της Ρωσίας. Discover Greece, το ρωσόφωνο επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο, τηλεόραση και ίντερνετ που προβάλλει την Ελλάδα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό της, καθώς και τις ελληνικές εταιρείες κάθε εμπορικού ενδιαφέροντος στη ρωσική επικράτεια. Πληκτρολογήστε www.discovergreece.ru. Ένα πλήθος από ελληνικές επιχειρήσεις διεισδύουν στην αγορά της Ρωσίας, στις χώρες της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών και στο ρωσικό ίντερνετ.
www.discovergreece.ru. Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Καταχωρήστε την επιχείρησή σας στον web οδηγό www.discovergreece.ru και αποκτήστε μια εξειδικευμένη υπηρεσία Internet Marketing σε ευρεία μάζα χρηστών, υποψήφιων Ρώσων επισκεπτών και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. www.discovergreece.ru. Μια σοφή και επικερδής επένδυση. www.discovergreece.ru. Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Οι πηγές του ποταμού Λούρου στον Άγιο Γεώργιο αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης των νομών της Σάρτας, της Πρέβεζας και της Λευκάδας. Η ορμή του νερού των πηγών δεν θα μπορούσε να μην είναι ανεκμετάλλευτη από τους κατοίκους της περιοχής. Πάρκο αναψυχής, το καταπράσινο τοπίο διακόπτεται μόνο από το κελαριστό ήχο των γάργαρων νερών. Στον κεντρικό δρόμο Φιλιππιάδας Πρέβεζα συναντήσαμε το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Κατασκευάστηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο για την εξασφάλιση της ίδρυυσης της αρχαίας Νικόπολης. Το υδραγωγείο ξεκινούσε από τις πηγές του Λούρου στον Άγιο Γεώργιο και συνεχιζόταν με σύραγγα μέσα στο βουνό 70 σχεδόν χιλιόμετρα. Αποτελείται από χτιστά κομμάτια και αεραγωγούς και κατέληγε σε δεξαμενές της Νικόπολης. Έγινε εύκολα στόχος λαϊλασιών από κατακτητές, μέχρι που καταστράφηκε ολοσχερός και εγκαταλείφθηκε.
ερείπια αυτού του αρχαιολογικού και ιστορικού μνημείου μας φανερώνουν το υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων της τότε εποχής. Μετά το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, είδαμε τη μικρή αλλά εντυπωσιακή εκκλησία της Παναγίας της Παντάνασσας να απλώνει τα χαλάσματά της δίπλα από τον κεντρικό δρόμο. Ακολουθώντας το στενό δρόμο κοντά στο ύψος της Παντάνασσας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πού μας οδήγησε. Ανάμεσα σε ψηλούς λόφους, με απότομες πλαγιές, ανακαλύψαμε ένα μικρό παράδεισο, τη λίμνη Ζηρού. Χιλιόμετρα δυτικά του Εθνικού Δρόμου Φιλιππιάδας Ιωαννίνων βρίσκεται μια μικρή σε έκταση λίμνη, άγνωστη σχεδόν στο ευρύ κοινό. Το όνομα της λίμνης Ζηρός έχει σλαβική προέλευση από τη λέξη οζερό, που σημαίνει λίμνη στα ρωσικά. Η λίμνη λέγεται ότι σχηματίστηκε από το βύθισμα τεκτονικών πλακών και έχει συνδυαστεί με διάφορους τοπικούς θρύλους. Στις όχθες της είχε χτιστεί το 1955 με πρωτοβουλία της τότε βασίλισσας Φρυδερίκης η παιδόπολη του Ζηρού, με βασικό σκοπό την περίθαλψη των ορφανών παιδιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα χρόνια η Ζηρόπολη απετέλεσε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό πυρήνα της περιοχής. Το 1999 η λίμνη Ζηρού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Natura 2000, ενώ πριν μερικά χρόνια στο δυτικό σημείο της άρχισε να λειτουργεί και αναψυκτήριο.
στα πλούσια νερά της λίμνης ζουν και αναπαράγονται ένα πλήθος ψαριών και διάφοροι υδρόβοι και υδάτινοι οργανισμοί. Παραλίμνιες συστάδες των θάμνων και στα γύρω παρόχθια δάση διακρίνει κανείς αμφίβια και ερπετά, ενώ στο δυσπρόσιτο βραχώδες κομμάτι της βόρειας πλευράς βρίσκουν καταφύγιο ζώα και αρπακτικά πουλιά. Οι όχθες ολόγυρα είναι κατάφυτες από πλατάνια, λεύκες και βελανιδιές και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που εντυπωσιάζει όλες τις εποχές του χρόνου. Το πανέμορφο αυτό τοπίο είναι ιδανικό για σύντομες πεζοπορικές διαδρομές, καθώς ο περιηγητής μπορεί να βιώσει με όλες του τις αισθήσεις το μεγαλείο της φύσης. www.discovergreece.ru Νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, ο δρόμος μας οδήγησε στα ερείπια της αρχαίας Νικόπολης. Η πόλη χτίστηκε από τον Οκτάβιο σε ανάμνηση της νίκης του κατά του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στην ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. Γι' αυτό και ονομάστηκε Νικόπολη, δηλαδή πόλη της νίκης. Στα περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Πρέβεζας εκτείνονται τα ερείπια της αρχαίας Νικόπολης, καταλαμβάνοντας έκταση 9.000 περίπου στρεμμάτων. Η Νικόπολη τυχίστηκε με ισχυρό οχυρωματικό περίβολο με περίμετρο μεγαλύτερη από 5 χιλιόμετρα, που προστάτευε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης από εχθρικές επιδρομές. Κατασκευάστηκαν αμέσως μετά την ίδρυση της πόλης, όπως και τα περισσότερα δημόσια κτίρια. Από τα ρωμαϊκά τείχη έχουν διασωθεί μόνο ορισμένα τμήματά του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή του νεότερου βυζαντινού τείχους. Οκτάβιος πρίκησε την πόλη με εξαιρετικά προνόμια, κυρίως οικονομικά, και την κατέστησε έδρα διεξαγωγής των ακτίων. Τη βοήθησε επίσης αποφασιστικά ώστε να εξελιχθεί γρήγορα σε Μητρόπολη όλης της περιοχής.
Τα ισχυρά οχυρά τείχη, το άψογα ρημοτομημένο σχέδιο, τα λαμπρά δημόσια κτίρια και οι πλούσιες ιδιωτικές επαύλεις θα τη μετατρέψουν σε αστικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρο της Δυτικής Ελλάδας με πληθυσμό 100.000 περίπου κατοίκους. Διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση πολλά μνημεία της πόλης, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Ταυτόχρονα, μπορούμε να παρατηρήσουμε στα κτίσματα όλες τις αρχιτεκτονικές αλλαγές που επέβαλε ο χριστιανισμός. Μετά τις επιδρομές των βαρβάρων, μετά από σεισμούς και πυρκαγιές, η Νικόπολη θα αναγεννηθεί από τις τάχτες της στο όνομα του χριστιανισμού. Θα γνωρίσει νέα ακμή για να σβήσει ολοκληρωτικά κάπου στον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Από τη βυζαντινή περίοδο της πόλης έχουν διατηρηθεί τα τείχη και τμήματα από εκκλησιαστικά κτίρια της εποχής. Σημαντικότερα από αυτά είναι η Βασιλική του Δημητρίου, γνωστότερη ως Βασιλική του Δουμετίου, και η Βασιλική του Μητροπολίτου Αλκίσονος, που είναι χτισμένες εντός των νέων Ιουστινιάνιων τειχών της Νικόπολης. Παραλείψετε να επισκεφτείτε το Μουσείο της Νικόπολης, όπου εκτίθονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους της αρχαίας πόλης. Στο μικρό Μουσείο της Νικόπολης φυλάσσονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως σαρκοφάγοι, νομίσματα και αγάλματα που αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους της αρχαίας πόλης. Αμβρακικός κόλπος, μια πλούσια και ζεστή θάλασσα, απλωμένη μεταξύ της Νότιας Ηπείρου και της Βόρειας Αιτωλοκαρνανίας, αγκαλιάζεται από πράσινους γύλοφους, έφορες πεδιάδες, λιμνοθάλασσες και βάλτους. Ο
Ο Μβρακικός Κόλπος καταλαμβάνει έκταση περίπου 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Στον κλειστό αυτό κόλπο εκβάλλουν τα ποτάμια ο Λούρος και ο Άραχθος. Το γλυκό νερό τους αναμειγνύεται με το νερό της θάλασσας και έτσι δημιουργούνται ζώνες υφάλμηρες ή με γλυκά νερά. Ο μεγαλύτερος υδροβιότοπος της Ελλάδας φιλοξενεί αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα σε ένα σύνθετο, μοναδικό και αναντικατάστατο οικοσύστημα. Περιβάλλεται από 20 λιμνοθάλασσες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιολογική παραγωγικότητα. Οι κλειστές λιμνοθάλασσες λειτουργούν ως φυσικά εκτροφεία ψαριών, ενώ παράλληλα αποτελούν τροφή για πολλά είδη πτηνών και άλλων οργανισμών. Σημαντικότερο όλων είναι ότι συνθέτουν μια από τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής που είναι η αλιεία. Στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 280 είδη πουλιών, πολλά από αυτά είναι σπάνια. Ο Μβρακικός Κόλπος είναι ένας τόπος που σας προκαλεί να τον εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε μυστηριακές εικόνες, ήχους και μυρωδιές. Είναι ένας τόπος ήρεμος, αλλά και ακίνητος, δυναμικός, αλλά και έφραστος.
Βρακικός προσφέρεται επίσης για περιήγηση και σπορ. Υπάρχουν διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, οδικός ή με καΐκι και να χαρεί τη σπάνια φυσική ομορφιά του. Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, η περιήγησή μας στην Πρέβεζα ολοκληρώθηκε σήμερα. Ήταν πράγματι ένα ταξίδι μέσα από τα χορταριασμένα μονοπάτια της ιστορίας. Μια διαδρομή στις ανεπάντικες ομορφιές της υπηρώτικης φύσης που εμφανίζεται πάντα πρόθυμη να αποκαλύψει τα μυστικά της σε όσους θέλουν να την επισκεφτούν.